Το Ανάδειξε το Υγεία βρίσκεται στο χώρο του Athenaeum Grand, στη Λεωφόρο Σύγκρου 142. Έχει καλεσμένα τον πλαστικό χειρουργό, διδάκτορα Πανεπιστημίου Κρήτης και Θράκης, αλλά και τον ίδιο διδάσκοντα στο μάθημα της πλαστικής χειρουργικής στο Πανεπιστημίο Κρήτης, τον κύριο Ιωάννη Λιαπάκη. Σας καλησπερίζουμε και σας καλωσορίζουμε. Καλησπέρα. Ο οποίος μας έρχεται από την Κρήτη. Έχετε ιατρείο και στην Κρήτη και στην Αθήνα? Βεβαίως. Ουσιαστικά στην private practice, όπως λέμε, δηλαδή στο ιδιωτικό επάγγελμα από το 2008. Mm-hmm. Και βλέπουμε ασθενείς και στην Αθήνα και στο Ηράκλειο, αλλά έτσι, στη Μάλτα, λίγο στην Αθήνα. Α, και στη Μάλτα, ωραία. International. Όπως είναι και η ειδικότητα δική μας. Έτσι. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για την πλαστική προσώπου ή αλλιώς facelift. Πολύ σωστά. Μπορούμε να κάνουμε λοιπόν και τα μάτια μαζί? Κοιτάξτε, είναι μια πολύ... Μπαίνουμε κατευθείαν στο θέμα. Εύλογη ερώτηση. Την κάνουν όλοι, όλες που θέλουν να κάνουν μια επέμβαση πλαστικής χειρουργικής προσώπου. Συνήθως το facelift συνδυάζεται με επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής στα μάτια, βλεφαροπλαστική, eye ναι. lift όπως λέμε εμείς, neck lift, mid face lift, εν πάση περιπτώσει, πλαστική χειρουργική σε όλη την περιοχή του προσώπου. Στην περιοχή των ματιών συνήθως συνδυάζεται με πάνω-κάτω βλεφαροπλαστική και το facelift, το οποίο είναι ουσιαστικά η ανασήκωση του προσώπου. Βλέπουμε καλά μετά, δηλαδή κάνεις την επέμβαση. Βεβαίως. Αμέσως μετά βλέπεις καλά. Κοιτάξτε, το facelift όταν συνδυάζεται με τη βλεφαροπλαστική είναι μια επέμβαση που κάποιος, ας πούμε, θα πει ότι είναι πρισμένος. Έτσι, για τουλάχιστον 4 μέρες με 10 μέρες, αναλόγως το αν θα επέμβουμε στα κάτω βλέφαρα, στο υπόλοιπο πρόσωπο. Βλέπει πάρα πολύ καλά κάποιος. Το μοναδικό πρόβλημα είναι ότι είναι λίγο πρισμένος. Με αποτέλεσμα πρισμένη. Να χρειάζεται να βάζει κάποια κολλήρια, ούτως ώστε, επειδή κάνουμε το λεγόμενο dry eye syndrome, ξηροφθαλμία δηλαδή, να βλέπει ακόμα καλύτερα, ούτως ώστε να φύγει το είδημα πολύ γρήγορα και στις 10 μέρες να επανέλθει κάποιος όσο δυνατόν γρηγορότερα στην καθημερινότητά του. Πονάει όλο αυτό σαν διαδικασία? Κοιτάξτε, ο πόνος είναι κάτι το οποίο είναι εξατομικευμένο. Mm. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πονάνε, άλλοι οι οποίοι δεν πονάνε. Ναι. Θα σας έλεγα ότι είναι μια επέμβαση η οποία είναι ανοιχτή. Είναι ανοιχτή, αυτό ήθελα να πω. Είναι ανοιχτό από το κοινό, έτσι δεν είναι? Πολύ ανοιχτή. Είναι μια επέμβαση την οποία μπορεί να την κάνει ο καθένας, ακόμα και με τοπική αναισθησία, θα έλεγα. Τουλάχιστον ναι. με μέθη από το στόμα. Φεύγει όπως έρχεται, δηλαδή περπατώντας. Είναι μια, ας πούμε, από ό,τι μου λένε, μια επέμβαση την οποία θα την ξανάκανα γιατί δεν θυμούνται τον πόνο. Πόσα χρόνια λοιπόν κρατάει αυτό, δηλαδή ποια είναι η διάρκεια αυτής της επέμβασης? Μπορεί να είναι μακροπρόθεσμη, μόνιμη? Κοιτάξτε, αναλόγως το τι επέμβαση θα κάνει κάποιος, συνάδελφος εμείς σε έναν ασθενή, σε μία ασθενή, είναι και το η διάρκεια. Συνήθως θα έλεγα ότι κρατάει 8 με 10 χρόνια, τόσο είναι το αποτέλεσμα με τις σημερινές μεθόδους και στο παρελθόν κυρίως. Όμως σήμερα θα έλεγα κάποιος ότι έχει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα κρατήσει 10 χρόνια. Δηλαδή φαίνεται 10 χρόνια μικρότερος κατά μέσο όρο και κρατάει για 10 χρόνια μπροστά. Ωραία. Πώς επιλέγεται λοιπόν ο γιατρός, ο αρμόδιος για την περίπτωση αυτή, ο κατάλληλος? Αυτή είναι η καλύτερη ερώτηση που μπορεί να κάνει κάποιος ένα συνάδελφο πλαστικό. Με ποιο κριτήριο? Το κυριότερο είναι να ρωτήσει ποιος είναι. Δηλαδή σήμερα στην εποχή του ίντερνετ είναι πολύ εύκολο να πατήσει κάποιος το όνομα Λιαπάκης, να δει τις σπουδές του. Ποιος είναι, φωτογραφίες πριν μετά. Ναι, των ασθενών, μαρτύρες ασθενούς βεβαίως. Και το κυριότερο να συζητήσει μαζί του. Να δει εάν και εφόσον μπορεί να συνεργαστεί, διότι οποιαδήποτε επέμβαση είναι ένα ταξίδι. Οπότε ο συνεπιβάτης μας στο ταξίδι είναι ο γιατρός. Και το κυριότερο θα το εμπιστευτούμε, το πρόσωπό μας, το σώμα μας, τη ζωή μας. Σωστά. Άρα, θα πρέπει να μας βγάζει εμπιστοσύνη. Πόσες μέρες λοιπόν θα είμαστε εκτός εργασίας αφού κάνουμε την επέμβαση, έτσι? Υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο. Εμείς λέμε στους ασθενείς μας ότι ένα facelift, μια επέμβαση στο πρόσωπο να συνδυάζεται με τα μάτια, κυρίως παίρνει 10 με 15 ημέρες, γύρω στις 12 μέρες για να επανέλθει κάποιος στην καθημερινότητά του. Το τέλειο αποτέλεσμα είναι γύρω στο μήνα και θα σας έλεγα ότι ακόμα καλύτερα είναι ένα χρόνο μετά. Ένα χρόνο μετά δηλαδή έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, 12 μέρες θα πρέπει να απέχουμε από την καθημερινότητά μας χωρίς να σημαίνει ότι είμαστε άνωστοι. Έτσι κυκλοφορούμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν μπορούμε να βγούμε στην τηλεόραση 15 μέρες πριν. Ναι. Η καλύτερη εποχή για να γίνει κάτι τέτοιο είναι Σεπτέμβριος ή Μάρτιος, κάτι τέτοιο? Η καλύτερη εποχή για να κάνει κάποιος μια επέμβαση πλαστικής χειρουργικής προσώπου είναι όταν έχει χρόνο. Θα σας έλεγα ότι όταν μπορούμε να απέχουμε από την καθημερινότητά μας μία εβδομάδα, 4, μία μέρες, 7 μέρες ή 15 μέρες είναι η καλύτερη εποχή. Ούτε καλοκαίρι, ούτε χειμώνας, ούτε φθινόπωρο, ούτε άνοιξη. Όποτε έχουμε χρόνο μπορούμε να κάνουμε την επέμβαση χωρίς να υπάρχουν περιοριστικοί άλλοι παράγοντες.
Χρειάζεται να δυνατήσει κάποιος πριν κάνει την επέμβαση συγκεκριμένη? Έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών που είναι παχύσαρκοι και αδυνατίζουν. Ευτυχώς στις μέρες μας, το πρώτο που θα κάνει κάποιος όταν αδυνατίσει είναι να κρεμάσει το σώμα του. Mm. Το τελευταίο είναι το πρόσωπό του. Οπότε η απάντηση στο ερώτημα είναι ότι δεν χρειάζεται κάποιος να αδυνατήσει, να χάσει 10-20 κιλά. Κάτι ιδιαίτερο να κάνει. Αν τύχει τώρα, εντάξει, είναι άλλο θέμα. Θα πρέπει να είναι έτοιμος. Συνήθως μια γυναίκα, ένας άντρας, μετά την ηλικία του 40, θα έλεγα, όταν έχει χαλάρωση το πρόσωπο, στο δέρμα, ήρθε η ώρα να συζητήσει με τον εαυτό του, να κάνει με τον γιατρό να το facelift. Θα φαίνονται οι τομές μετά από την επέμβαση? Οι τομές συνήθως κρύβονται στην πλαστική χειρουργική σε πτυχές του δέρματος, του προσώπου, που θα σας έλεγα ότι δεν φαίνονται καθόλου. Ακόμα και εμείς που είμαστε πλαστική χειρουργοί, μετά από ένα χρονικό διάστημα 1 ή 2 χρόνων, θα έλεγα ότι είναι τέτοιες οι τομές, τις βάζουμε σε τέτοια σημεία που ακόμα και εμείς δυσκολευόμαστε να δούμε τις τομές από την επέμβαση, όχι μόνο δικό μας, δικές μας δουλειές, αλλά και συναδέλφων. Γι' αυτό είναι και τόσο επιτυχημένη αυτή η επέμβαση, το facelift, διότι δεν έχει τομές. Η καλύτερη ηλικία για να γίνει κάτι τέτοιο, ποια θεωρείτε ότι είναι? Η καλύτερη ηλικία είναι όταν νιώθει κάποιος έτοιμος. Και κυρίως όταν έχει αυτό που λέμε χαλάρωση στο δέρμα. Ναι. Στο λαιμό, στην περιοχή, στο περίγραμμα της κάτω και στο προγούλι. Στο προγούλι, λέμε, στο διπλωσάγωνο ή ακόμα και στο μέσο τριτημόριο του προσώπου. Mm. Όταν δηλαδή δούμε το πρόσωπό μας στον καθρέφτη και κάνοντας αυτή την απλή κίνηση βελτιώνουμε ουσιαστικά το πρόσωπό μας, ήρθε η ώρα για να κάνουμε ένα facelift. Το οποίο θα αλλάξει τη ζωή μας. Κοιτάξτε, υπάρχουν άνθρωποι, υπήρχε ασθενείς οι οποίοι μου λέγανε, ας πούμε, γιατρέ μου, είχα κρίση πανικού, τις οποίες δεν τις έχω τώρα. Θα μου πείτε, είναι αυτός ο λόγος που δεν είχε μετά? Είναι το facelift ένας πολύ καλός λόγος, θα σας έλεγα ένα πολύ καλό ερέθισμα για να αλλάξει τη ζωή μας. Νους υγιή, εν σώματι υγιή. Δηλαδή, εάν κάτι μας κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα και τελικά φαίνεται καλύτερα το πρόσωπό μας και το σώμα μας, αυτό είναι το ζητούμενο. Και αλλάζει, ναι, αλλάζει τη ζωή μας. Άρα, τα χρήματα που θα δώσουμε για κάτι τέτοιο αξίζουν. Και πάμε στο θέμα του κόστους. Πόσο κοστίζει κάτι τέτοιο, λοιπόν? Δεν θα μου πείτε νούμερα, στο περίπου? Βεβαίως. Η Ελλάδα, θα σας έλεγα ότι είναι μία από τις χώρες οι οποίες είναι από τις πιο, θα σας έλεγα, προσιτές σε ό,τι αφορά τις επεμβάσεις της πλαστικής χειρουργικής. Είναι όπως να κάνει, ας πούμε, κάποιος ένα ταξίδι να πάει και να γυρίσει στη Ρώμη. Θα σας έλεγα ότι έχουμε ασθενείς από όλο τον κόσμο που έρχονται και λόγω της αξίας της επέμβασης στην Ελλάδα, αλλά και κυρίως λόγω της ποιότητας των συναδέλφων και της πλαστικής χειρουργικής στη χώρα μας. Μάλιστα. Όμως, είστε γνωστός και για τη μεγάλη ανθρωπιστική σας δράση, στον τομέα σας φυσικά. Πάτε στο εξωτερικό και προσφέρετε δωρεάν τις υπηρεσίες σας εκεί που σας χρειάζονται. Εντάξει, η πλαστική χειρουργική είναι πλαστική και επανορθωτική χειρουργική. Όχι μόνο εγώ, όλοι οι συνάδελφοι που έχουν τελειώσει την ειδικότητα τη δική μας, οι οποίοι περνάνε από ένα δεκαετές πρόγραμμα εκπαίδευσης και εδώ και στο εξωτερικό, έχουν γνώση και του τραύματος και του καρκίνου και της μικροχειρουργικής και της κρανιοπροσωπικής χειρουργικής, την οποία τη γέννηση, ας πούμε, και έχουμε κάνει περισσότεροι. Εμείς εμπλεκόμαστε σε ανθρωπιστικές αποστολές στη Συρία, στα τουρκοσυριακά σύνορα, στο Λίβανο, στην περιοχή της Ουκρανίας σήμερα, καθώς επίσης και στο Βιετνάμ. Και νομίζω ότι είναι χρέος για κάθε γιατρό να κάνει αυτό που μπορεί. Αυτό κάνουμε κι εμείς. Η τελευταία αποστολή μας ήταν στη Μαριούπολη της Ουκρανίας, στην Επανάσταση Μαριούπολη, και μπορώ να σας πω ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες αποστολές. Στην Ουκρανία γενικά? Στην Ουκρανία καταρχήν και κατά δεύτερον στο Βιετνάμ και όπου υπάρχει ανάγκη. Mm. Τι αντιμετωπίσατε στην Ουκρανία, αν επιτρέπετε να ρωτήσουμε? Είναι πόλεμος. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ούτε κερδισμένος ούτε χαμένος. Αυτές τις περιοχές οι μοναδικοί οι οποίοι χάνουν οι άνθρωποι. Ναι. Και όταν λέμε άνθρωποι, εννοούμε παιδιά, γυναίκες, άνθρωποι οι οποίοι δεν πολέμησαν, δεν φτάνει σε τίποτα. Εκείνοι οι οποίοι πληρώνουν το τίμημα. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πόδια, άνθρωποι οι οποίοι δεν θα δουν ποτέ ξανά στη ζωή τους, άνθρωποι οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους. Αλλά και αυτοί που έχουν στίγματα, τουλάχιστον στο σώμα τους, σε ό,τι αφορά με κρίξεις βομβών ή σωστά. Οτιδήποτε, εκεί εμπλέκεται η πλαστική χειρουργική και μπορώ να σας πω ότι είναι από τις πρώτες ειδικότητες στην πρώτη γραμμή του πολέμου. Μάλιστα. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη αυτή. Ιωάννης Λιαπάκης, λοιπόν, πλαστικός χειρουργός, διδάκτορας Πανεπιστημίου Κρήτης και Θράκης, μας μίλησε για την πλαστική προσώπου, το facelift. Σας ευχαριστούμε. Το Ανάδειξε το Τέχνη έχει καλεσμένο έναν γνωστό καλλιτέχνη, τραγουδιστή, τον κύριο Μιχάλη Καϊνό. Καλησπέρα στο Ανάδειξε το. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ κοντά μας. Γεννημένος σε ένα μικρό χωριό της Λέσβου, λοιπόν, μας έρχεσαι ως ταλαντούχος τραγουδιστής φυσικά.
Αγαπάς τα τοπικά ακούσματα, το ζεμπέκικο και πολλά άλλα. Θα ήθελες να μας πεις τι σημαίνει το τραγούδι για σένα και ποιο είναι το είδος του τραγουδίου το οποίο σου αρέσει να τραγουδάς και να ακούς κιόλας. Το τραγούδι για μένα, να σου πω, είναι ένας τρόπος έκφρασης. Ναι. Είναι ένα μέσο επικοινωνίας, να έρθουμε όλοι πιο κοντά, να γίνουμε μια παρέα και να ανταλλάξουμε συναισθήματα και στιγμές. Περισσότερο με εκφράζει το παλιό λαϊκό τραγούδι, ίσως από τα ακούσματα που είχα από μικρός, αλλά νομίζω ότι αυτό με αντιπροσωπεύει περισσότερο δηλαδή. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το τραγούδι? Το τραγούδι είναι μια παλιά ιστορία, αλλά τώρα τελευταίο διάστημα ασχολούμαι επαγγελματικά στον χώρο. Δηλαδή άκουγες πράγματα, τραγουδούσες από μικρός? Ναι, από μικρός. Ναι. Από μικρός, στο σπίτι δηλαδή. Θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδάω, να ασχολούμαι, να ακούω και να τραγουδάω πάνω στα τραγούδια. Ναι, από μικρός. Σε ποιες σκηνές εμφανίζεσαι την περίοδο αυτή, αν υπάρχουν κάποιες? Ναι, αυτή την περίοδο υπάρχει ένα μαγαζί στη Δάφνη που εμφανίζομαι. Και είμαστε σε κάποιες συζητήσεις για κάποιες εμφανίσεις μετά τις γιορτές, μάλλον και σε κάποια άλλα μαγαζιά, αλλά ακόμα είμαστε σε συζητήσεις. Το Facebook, Instagram και mail σου είναι ακριβώς εδώ από κάτω για να τα δει και ο κόσμος. Θα ήθελες τώρα στα τραγούδια που μας έχεις επιλέξει να ακούσουμε, να μας πεις έτσι δύο λόγια για το καθένα, αν υπάρχουν κάποια συναισθήματα και κάποια ενάβσματα τα οποία σε οδήγησαν ίσως να τα τραγουδήσεις. Ωραία, ναι. Με δεις απόψε το κορίτσι μου και το χυλάκι του που καίει. Κομμένα λόγια για σεμάκια μου. Ένα από αυτά είναι το «Με τις απόψεις το κορίτσι μου», από το μεγάλο Ερμηνευτή του Γιάννη Πουλόπουλο. Και θεωρώ ότι είναι ένα τραγούδι της ζωής και του έρωτα, αυτό το τραγούδι. Και αναφέρεται στους ανθρώπους που η καρδιά τους χτυπάει από έρωτα και μέχρι και τα μάτια τους λαμπυρίζουν, περιμένοντας απλά να δουν το αγαπημένο τους πρόσωπο. Μάλιστα. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα κομμάτια είναι αριστουργήματα, έτσι, και έχουν μείνει κλασικά κομμάτια από μεγάλους ερμηνευτές, έτσι τραγουδισμένα, και επίσης από αξιόλογους και σπουδαίους στιχουργούς και συνθέτες γραμμένα. Οπότε και με εκφράζουν πάρα πολύ αυτά τα κομμάτια. Μ' αρέσουν πάρα πολύ δηλαδή να τραγουδάω. Οπότε γι' αυτό έχω κάνει την επιλογή αυτή, προσπαθώντας κι εγώ με το δικό μου τρόπο να τα ξαναπώ, δηλαδή να εκφραστώ. Κάποια από αυτά είναι και το «Δώσε μου φωτιά», ας πούμε, το μεγάλο ερμηνευτή του Δημήτρη Μητροπάνου, το οποίο αυτό θεωρώ ότι είναι ένα τραγούδι του χωρισμού. Δώσε μου φωτιά να ανάψω, βάλε μου κρασί να πιω. Ξεγράψω ότι στον κόσμο αγαπώ. Όταν ο χωρισμός πονάει περισσότερο για τον ένα συνήθως, και προσπαθεί αυτός να ξεγελάσει τον εαυτό του μέσα σε ένα βράδυ, πίνοντας πιωτό, προσπαθώντας να ξεχάσει την αγάπη του που έχει φύγει. Ένα άλλο κομμάτι, ας πούμε, θα πω απόψε το «Φεγγάρι», πάλι του Γιάννη του Πουλόπουλου. Επίσης μιλάει και αυτό για το χωρισμό, αλλά μιλάει για την ανωτερότητα που έχει αυτός που χάνει την αγάπη του, που παρόλο που τον έχει εγκαταλείψει, δεν νιώθει ούτε μίσος, ούτε κακία. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Ούτε μίσος, ούτε κακία. Αυτό είναι μεγάλο ψυχής. Έτσι. Και παρόλα αυτά είναι έτοιμος να τη δεχτεί πίσω και μάλιστα να τη φέρει και στα πόδια του το «Φεγγάρι». Ναι. Απόψε το φεγγάρι και θα μεθύσω και θα πω, αφού πονάς για κάποιον άλλο, ρίξε μαχαίρι. Επίσης ένα άλλο μου είχε κάνει εντύπωση και το ιστορία, το «Γειτονάκι μου».
το γειτονάκι μου επίσης, πολύ ωραίο τραγούδι. Πώς γράφτηκε αυτό, μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Ο φίλος του στιχουργού ήθελε μια κοπέλα από τη γειτονιά και του είπε να γράψει ένα τραγούδι για να της κάνει καντάδα. Και όντως έγινε αυτό και μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος ότι από το γειτονάκι μου έγινε το γυναικάκι μου. Όντως παντρευτήκαν. Α, μάλιστα. Ναι, όντως παντρευτήκαν. Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Γειτονάκι μου, στη μικρή σου πόρτα. Επίσης ένα άλλο εξίσου πολύ ωραίο κομμάτι και διαχρονικό είναι έτσι στη τέλη του «Αγαπώ σαν αμαρτία». Που είναι και αυτό είναι στη τέλη του έρωτα, του πάθους. Της έντονης έκφρασης του έρωτα, της εναλλαγής συναισθημάτων που γίνεται στο πέρασμα του έρωτας, οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο και διαχρονικό κομμάτι γι' αυτό. Σ' αγαπώ σαν αμαρτία, σε μισώ σαν φυλακή, κόψε με αν θες τα τρία, στα λαέμα δεν θα βγει. Ένα άλλο κομμάτι εξίσου διαχρονικό, πάρα πολύ ωραίο, χιλιοτραγουδισμένο, το άγαλμα. Το άγαλμα. Αυτό το κομμάτι τονίζει την απόλυτη μοναξιά που νιώθει κάποιος, που μόνος του, χωρίς να έχει κάποιον να μιλήσει, οι πόρτες όλες κλειστές, απεγνωσμένος μέσα στην απελπισία του, τι κάνει, θεωρεί ότι κάποιο άγαλμα ζωντάνεψε και του κάνει παρέα. Βέβαια υπάρχει ο αστικός μύθος, λέει και κάτι άλλο, ότι το άγαλμα δεν ήταν άγαλμα, ήταν μια γυναίκα του δρόμου, γιατί ήταν το προσυνήμιο της εποχής των γυναικών του δρόμου, οπότε και ήταν μια γυναίκα του δρόμου που του συμπαραστάθηκε. Τώρα, ποιο είναι η αλήθεια, τι έχει γράψει ο στιχουργός ο μεγάλος ο Παπαδόπουλος, αυτό δεν το ξέρουμε. Χθες μεσανύχτα και κάτι φορήσα στη μικρή την πλατείτσα που σε γνωρίσα. Εδώ μας έχεις έρθει όμως κυρίως για τις μάγισσες και το νέο βίντεο κλιπ που θα γίνει σε σχέση με το τραγούδι αυτό. Μίλησε μας λίγο γι' αυτό το σκεπτικό, πώς θα γίνει το κλιπ και τι ακριβώς αφορά. Πρόκειται λοιπόν για ένα καινούριο κομμάτι δικό μου, το οποίο σε στίχους το έχει γράψει η Γιώτα Κοντού και σε μουσική ο δάσκαλός μου ο Γιάννης ο Παντελής. Και αυτό αναφέρεται στο χωρισμό, στη μοναξιά που νιώθει κάποιος που τον έχει αφήσει η αγαπημένη του και μάλιστα σε τέτοιο σημείο που αρχίζει να τρελαίνεται και βλέπει μάγισσες και είναι η μόνη συντροφιά που έχει δηλαδή για παρέα του. Και τώρα είμαστε στην προετοιμασία στο να κάνουμε το βίντεο κλιπ, ψάχνουμε τα μέρη, τα άτομα που θα βάλουν, είμαστε στην προετοιμασία. Και τα μελλοντικά σχέδια ποια θα είναι, λες? Τα μελλοντικά σχέδια, πέρα από αυτό που είπα πριν, ότι περιμένω κάποιες προτάσεις για μετά τα για Χριστούγεννα, κάνεις, περιμένουμε, οργανώνουμε κάτι περιοδίες, μάλλον προς το μετά το Πάσχα, ανά την Ελλάδα σε κάποιες περιοχές. Σίγουρα θα πας στο νησί. Στο νησί, βέβαια. Στο νησί θα είναι ο πρώτος προορισμός που θα πάω στο νησί. Έτσι. Και επίσης ετοιμάζουμε κάποια καινούργια τραγούδια, τα οποία τα φτιάχνουμε και με το νέο έτος θα μπούμε στο στούντιο για να κάνουμε την εγγραφή. Όταν τηλεφωνηθήκαμε, μου είπες ότι ετοιμάζεις και νέες δουλειές με άλλους καλλιτέχνες και συνεργάτες. Σου έχουν προταθεί κάποια ωραία σχέδια, δεν θα μας αποκαλύψεις. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Έχουμε έρθει σε επαφή, έχουμε σε συνεννόηση με κάποιους καλλιτέχνες και ετοιμάζουμε κάτι. Απλά είμαστε ακόμα στις προετοιμασίες και δεν θέλουμε να τα αποκαλύψουμε. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια διασύνδεση θεματική ανάμεσα στις μάγισσες και τα άλλα τα τραγούδια που έχεις τραγουδήσει. Όχι, απλά. Όμως το θεματικό κομμάτι του χωρισμού και του έρωτα, αυτά τα πράγματα. Αυτό και το στυλ είναι αυτό που μου αρέσει και με αντιπροσωπεύει. Οπότε με το δάσκαλο και τη στιχουργό επιλέξαμε αυτό το κομμάτι. Γιατί νομίζω ότι με αντιπροσωπεύει και μ' αρέσει και εμένα σαν στυλ το τραγουδιού αυτό και είναι πάρα πολύ ωραίο, ένα ζεϊμπέκικο δηλαδή, δυνατό. Ένα ζεϊμπέκικο πάντα δυνατό. Το στοιχείο βέβαια του έρωτα δεσπόζει στα τραγούδια αυτά και στο ζεϊμπέκικο, έτσι είναι, ο πόνος, η μοναξιά, ο χωρισμός, όλα αυτά και βγαίνουν μέσα από το τραγούδι. Άλλα ήδη θα υπηρετούσες εκτός από το ζεϊμπέκικο που σου αρέσει πολύ, από ό,τι φαίνεται? Και τα άλλα ήδη είναι εξίσου ωραία. Απλά εγώ επικεντρώνομαι πιο πολύ τώρα στο λαϊκό, το παλιό, γιατί όπως είπα και στην αρχή, με εκφράζει περισσότερο. Όχι βέβαια ότι απορρίπτω τα υπόλοιπα. Έτσι, και εννοείται μελλοντικά, θα πω και τα υπόλοιπα, γιατί όλα είναι τραγούδια, όλα είναι ένα τρίλεπτο στην ουσία ταξίδι. Μάλιστα. Οπότε από εκεί και πέρα ο καθένας μέσα από το τραγούδι βιώνει τα δικά του συναισθήματα, τις δικές του εμπειρίες που έχει, και οπότε
είναι ένα, αυτό που είπα, ένα τρίτο ταξίδι που ο καθένας το βιώνει προς τον δικό του τρόπο. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν είναι τα πράγματα του κύριου Μιχάλη Καϊνό, ο οποίος θα τον ακούσουμε στα επόμενα τραγούδια του σίγουρα με τις μάγισσες, έτσι. Σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία ήδη ακούμε, ευχόμεθα καλή πορεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό τάξεις και οι μάγισσες και όλα τα υπόλοιπα που θα κάνεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και αυτό ήταν το Ανάδειξε το Τέχνη, φίλες και φίλοι. Σας χαιρετούμε από το ξενοδοχείο Athenaeum Grand, στη Λεωφόρο Συγκρού 142. Το Ανάδειξε το βρίσκεται στο ξενοδοχείο Athenaeum, στη Λεωφόρο Συγκρού 142. Έχει καλεσμένη λοιπόν τη μαχόμενη δικηγόρο Κατερίνη Τζορτζάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Από το γραφείο της Ιωάννας Κουλουβράκη και Κατερίνη Τζορτζάκη, συνεργατών στο Λαύριο. Είμαστε εδώ λοιπόν για να μιλήσουμε για τα ακίνητα με τα δάνεια και πάμε να αρχίσουμε λίγο για τους πληστηριασμούς. Πώς μπορεί ο φιλέτης να προστατευτεί στην περίπτωση αυτή? Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πάρα πολλούς συμπολίτες μας και είναι και πολύ επίκαιρο. Καταρχάς πρέπει να δούμε τι μπορεί να κάνει ο πολίτης, γιατί πρέπει να πάρει μέτρα και να προστατευτεί και προληπτικά. Προληπτικά, δηλαδή κάνοντας ρυθμίσεις, είτε κάνοντας χρήση της πλατφόρμας του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης, θεσπίστηκε με τον νόμο 4738 του 20. Είναι μια διαδικασία που γίνεται ηλεκτρονικά, χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια, και ο πολίτης μπορεί με αυτή να εξασφαλίσει και σημαντικό κούρεμα των οφειλών, μπορεί να φτάνει το 75-80% των οφειλών του, εντάσσει όλες τις οφειλές του, τόσο προς τράπεζες και χρηματοδοτικούς φορείς όπως τα funds, όσο και το δημόσιο και τα φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Μπορεί να πετύχει μεγάλη επιμήκυνση του χρόνου πληρωμής, να πάει μέχρι 240 δόσεις στο δημόσιο και 420 στις τράπεζες, και τα ευάλωτα νοικοκυριά έχουν μια προστασία και μια επιδότηση στα δάνεια πρώτης κατοικίας. Ακόμη μπορεί να κάνει χρήση του κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών με το 4224 του 13. Παρ' όλα αυτά και προληπτικά να μην μπορέσει να κάνει κάποια ρύθμιση, και στους πληστηριασμούς υπάρχει προστασία. Μπορεί να κάνει ένα κοπή και έτσι αναστολής κατά της διαταγής πληρωμής, κατά του πληστηριασμού, και στο ίστατο σημείο να κάνει και ένα κοπή κατά της κατασχετήριας έκθεσης, τουλάχιστον να εξασφαλίσει μια καλύτερη, μια διόρθωση στη τιμή εκτίμησης του ακινήτου για ένα μεγαλύτερο ποσό. Σε κάθε περίπτωση είναι πολλά τα μέτρα που πρέπει να κάνει. Δεν θα πρέπει να αμελήσει την όχληση από τις τράπεζες ή οποιοδήποτε έγγραφο το επιδοθεί, να απευθυνθεί σε ένα πληρεξούσιο δικηγόρο. Και να πούμε επίσης σε αυτό το σημείο ότι έχουμε και ένα σημαντικό όπλο τελευταία με αεροπαγητική απόφαση. Είναι η 822 του 2022, στην οποία μπαίνει φρένο στη δυνατότητα των funds να μπορούν να κινούν αναγκαστική εκτέλεση. Έχουν εκδοθεί αντιφατικές αποφάσεις. Το ζήτημα παραπέμπεται στην Ολομέλεια για τις αρχές του 2023. Οπότε αυτό θα μπορεί να βοηθήσει πολλούς δανειολήπτες να καταφέρουν, αν έχουμε και καλή απόφαση, να ακυρώσουν πληστηριασμούς και να προστατευτούν. Στην περίπτωση που κάποιο ακίνητο είναι προσημειωμένο, τι πλεονεκτήματα προσφέρει ο εξοδικαστικός μηχανισμός? Αν ένα ακίνητο είναι προσημειωμένο, γενικά ο πολίτης θα πρέπει με αυτό ούτως ή άλλως για να υπαχθεί στον εξοδικαστικό, θα μπορεί ανεβάλλοντος να έχει μία επιδότηση, όπως είπαμε και πριν. Γενικότερα, η προσημείωση υποθήκης δίνεται προς εξασφάλιση του δανειστή. Αν θέλουμε να διαθέσουμε το ακίνητο, να το πουλήσουμε, να το μεταβάσουμε ή να βγάλουμε και το βάρος από πάνω, θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία της εξάλληψης προσημείωσης υποθήκης. Αυτό γίνεται με προσφυγή στα δικαστήρια, στο μονομελές πρωτοδικείο. Γίνεται είτε συνενετικά με την τράπεζα, είτε και κατά τη δικία. Γρήγορη διαδικασία που ολοκληρώνεται χωρίς την παρουσία απαραίτητα του ενδιαφερομένου, μόνο με τους πληρεξούσιους δικηγόρους. Και από τη στιγμή που θα έχει εξοφλήσει ο φιλέτης και θα εκδώσει την απόφαση, θα μπορεί να αποδεσμεύσει το ακίνητο από το βάρος και να το διαθέσει όπως επιθυμεί. Αναφέρατε προηγουμένως λοιπόν τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Να μας ενημερώσετε ακριβώς για τη διαδικασία. Είναι ηλεκτρονική, είναι πιο πολύ συμβουλευτική από πλευράς του δικηγόρου? Πώς ακριβώς λειτουργεί? Είναι ηλεκτρονική διαδικασία, χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια. Γίνεται μέσω της πλατφόρμας που έχει θεσπίσει η Γενική Γραμματεία Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους. Πρέπει να συνδεθούμε στην πλατφόρμα η κάθε πλευρά, ο φιλέτης, τυχόν συνοφιλέτες ή εγγυητές, και το πρόσωπο το οποίο θα χειριστεί την αίτηση, που ήθιστε να το κάνει πληρεξούς δικηγόρος που έχει την εξειδίκευση πάνω σε αυτό. Εισαγόμαστε στην πλατφόρμα, βάζουμε μέσα την απαίτηση, όλα τα στοιχεία του οφειλέτη, του ενδιαφερομένου. Σε αυτήν μετά πρέπει να μπουν να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους όλοι μας οι δανειστές. Και στη συνέχεια το σύστημα προχωρά με μια γρήγορη διαδικασία. Είναι συγκεκριμένες και πολύ στενές οι προθεσμίες στην οποία ολοκληρώνεται. Βγαίνει με την διαπραγμάτευση μεταξύ των πιστωτών μια ρύθμιση, η οποία, όπως σας είπα και πριν, συμφέρει πολύ κόσμο. Μπορεί να πετύχει σημαντικά κουρέματα και επιμήκυνση
χρονοπληρωμής. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να το δουν όλοι πριν φτάσουν μπροστά τους να έχουν κάποια αναγκαστική εκτέλεση. Υπάρχει κάποια χρονοχρέωση για το δικηγόρο όσον αφορά την ξεδικαστικό συμβασμό? Έχει θεσμοθετήσει γενικά ο δικηγόρος βασιλικός κάποια χρονοχρέωση για κάθε ώρα που απασχολούμαστε με τα ραντεβού. Με βάση και το πώς είναι οι οφειλέτες, αν είναι περισσότεροι από έναν και πόσο είναι το συνολικό ύψος των οφειλών, διαμορφώνεται αυτό σε συνεννόηση και με τον πελάτη. Και είναι συγκεκριμένες ώρες οι οποίες πρέπει να δαπανηθούν για να πετύχουν κάποια πράγματα? Αυτό επίσης είναι αρκετές οι ώρες, διότι αυτό το πηγαίνει βήμα-βήμα μέσα από το σύστημα. Οπότε, αναλόγως το ύψος των οφειλών και το πόσο διάστημα θα κάνουν οι πιστωτές μας να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους, αν θα χρειαστεί να έχουμε συμπληρωματικά έγγραφα, αν θα χρειαστεί να επανέλθουμε με νέα πρόταση, αυξάνεται και ο χρόνος που θα χρειαστεί να δαπανίσουμε μέχρι να φτάσουμε σε μια επιτυχή ρύθμιση. Ναι. Και αν δεν επιληθεί τελικά επιτυχώς η όλη αυτή η εξοδικαστική ρύθμιση, τι γίνεται? Παίρνουμε ένα πρακτικό ότι έχει αποτύχει ο εξοδικαστικός και από εκεί και έπειτα απευθυνόμαστε στην εκάστοτε τράπεζα για μια ρύθμιση με βάση τον κώδικα τοντολογίας των τραπεζών, στο 4224 του 13, που και πάλι οι τράπεζες δεσμεύονται και μπορούν να μας κάνουν μια καλή ρύθμιση. Υπάρχουν και καλά κουρέματα και επιμήκυνση του χρόνου πληρωμής. Αν δε ο οφειλέτης έχει οφειλές μόνο προς δημόσιο ή φορείς κοινωνικής ασφάλισης, μπορεί να κάνει χρήση των ρυθμίσεων είτε της πάγιας είτε και έκτακτες που βγάζουν κατά καιρούς οι ΑΔΕ και τα ταμεία, ώστε να μπορέσει να επιτύχει την τακτοποίηση των οφειλών του. Τι νεότερο υπάρχει σχετικά με τα κίνητα και τις ενστάσεις του κτηματολογίου, αλλά και το ζήτημα των δασικών χαρτών, μιας και πολλές δασικές εκτάσεις υπάρχουν στην Ανατολική Αττική, όπου εσείς εξειδικεύεστε? Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πάρα πολλούς πολίτες στην Ανατολική Αττική. Υπάρχουν διαφορετικά στάδια ανάρτησης και κτηματογράφησης στην Ανατολική Αττική. Σε εμάς συγκεκριμένα ακόμα εκδικάζονται ορισμένες ενστάσεις του κτηματολογίου. Άλλες περιοχές έχουν ολοκληρωθεί. Ως προς τους δασικούς χάρτες, η βασική εξέλιξη που έχουμε, διότι το μεγαλύτερο ποσοστό των δασικών χαρτών έχει οριστικοποιηθεί. Είναι πολύ λίγες περιοχές, να ξέρουν οι πολίτες, κυρίως Διόνυσος, Άγιος Στέφανος, που κρεμούν να υποβληθούν αντιρρήσεις μέχρι τις ορισμένες προθεσμίες αρχές του 2023. Mm. Στις υπόλοιπες περιοχές έχουμε μια εξέλιξη για τους δασωμένους αγρούς. Είναι οι περιοχές που ήταν αγροτικές στις παλιές αεροφωτογραφίες του 45 του 60 και πλέον εμφανίζονται ως δασικές λόγω εγκατάλειψης. Σε αυτή την περίπτωση έγινε και νομοθετική τροποποίηση με νόμο του 22, ώστε οι αγροί που εμφανίζονται έτσι, χωρίς διοικητικές ενέργειες από τον πολίτη, να μην υπάγονται πλέον στην δασική νομοθεσία και ο χαρακτηρισμός τους να είναι μη δασικός και να μπορούν να διαθέσουν ελεύθερα. Επίσης, στο κτηματολόγιο να αναφέρουμε και τα ζητήματα σχετικά με τις ιδιοκτησίες που έχουν χαρακτηριστεί ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Ναι. Διότι σε αυτές, μετά από διαδοχικές παρατάσεις, δόθηκε μια τελική και οριζόντια προθεσμία μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2023. Και μέχρι τότε μπορούν οι πολίτες να προβούν σε διόρθωση της πρώτης εγγραφής ως αγνώστου και πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουν, να ενημερωθούν, γιατί αυτό αφορά πάρα πολλές περιοχές στις οποίες η κτηματογράφηση έχει τελειώσει χρόνια. Είναι Δημοζωγράφο, Βύρονας, Άγιος Δημήτριος, πόλης της επαρχίας, Δήμη της Θεσσαλονίκης. Αν δεν προβούν μέχρι τότε σε αυτή τη δικαστική διεργασία, τότε θα χάσουν το ακίνητο το οποίο περιέρχεται στο ελληνικό δημόσιο. Οπότε πρέπει να ενημερωθούν όλοι εγκαίρως. Πάμε να δούμε λοιπόν και για το δίκαιο των ακινήτων στις αγοραπολισίες, αλλά και το νομικό έλεγχο του ακινήτου που πρέπει να γίνεται πριν την αγορά. Είναι το πρώτο στάδιο από το οποίο ξεκινάμε. Όταν ενδιαφερόμαστε, κυρίως ο αγοραστής, όταν ενδιαφέρεται να αγοράσει ένα ακίνητο, πρέπει να αναθέσει σε έναν πληροξείο δικηγόρο τον νομικό έλεγχο, να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποιο βάρος, κάποια προσημείωση επί του ακινήτου, κάποια κατάσχεση από κάποιο δανειστή, να διαπιστωθεί ότι υπάρχουν τίτλοι αδιάκοποι τουλάχιστον 30 χρόνια πριν. Επίσης, να ελέγξει αν έχει δηλωθεί στο κτηματολόγιο, αν έχει δηλωθεί ορθά. Αν τυχόν υπάρχουν ζητήματα που σχετίζονται με ελαττώματα στην πραγματική του κατάσταση, αν υπάρχουν αυθαιρεσίες, ασυμφωνίες, τετραγωνικά μέτρα. Όλα αυτά ώστε να μπορέσει, αφού το διασφαλίσει, να προχωρήσει στο επόμενο βήμα της αγοραπολισίας. Mm-hmm. Πριν την υπογραφή του συμβολίου, πώς μπορούμε να προστατευτούμε, αν δώσουμε προκαταβολή, αλλά και φυσικά σε τι εξυπηρετεί και ένα ιδιωτικό συμφωνητικό να συζητήσουμε? Ήθιστε, όταν συμφωνείτε η αγοραπολισία σε αρχικό στάδιο, να δίνετε κάποια προκαταβολή. Γι' αυτό το λόγο είναι προς το συμφέρον των μερών να συνταχθεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό μέλους ασπόλησης ακινήτου, με το οποίο συμφωνείτε
ότι δίνεται κάποια προκαταβολή για το οριστικό τίμημα, πώς θα καταβληθεί το τίμημα και πόσο θα είναι, τι θα συμβεί σε περίπτωση που κάποιο από τα μέρη επαναχωρήσει σχετικά με την προκαταβολή, δηλαδή τι θα συμβεί σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η αγοραπολισία. Mm-hmm. Να αναφέρουμε βέβαια εδώ ότι αυτό έχει μόνο ενοχικές δεσμεύσεις μεταξύ των μερών. Για να γίνει δεσμευτικό ότι θα ολοκληρωθεί η αγοραπολισία, θα πρέπει να γίνει με προσύμφωνο συμβολιογραφικό αυτό το συμφωνητικό. Για να έχει και την ισχύ που πρέπει. Για να έχει απαραίτητη ισχύ, ώστε να δεσμεύσει τα μέρη να προχωρήσουν σε αγοραπολισία. Διαφορετικά, μπορούν να αναζητήσουν μόνο την προκαταβολή που έχει δοθεί, σαν μορφή αποζημίωση μόνο για τα έξοδα που έχουν. Δίνεται πια πίσω, έτσι, αν δίνεται δεν προχωρήσουν. Δίνεται πίσω και ίσως και με ποινική ρήτρα, δηλαδή ήθιστε να θέτουμε ως όρο να επιστραφεί το διπλάσιο για να καλύψει και τα έξοδα που έχει κάνει ως τότε η κάθε πλευρά για την, να προχωρήσει τη διαδικασία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για την ενδιαφέρουσα αυτή η συνέντευξη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.